Όλοι βλέπουμε τις διάφορες συναντήσεις κορυφής που γίνονται, όπου συζητάμε το κατά πόσο θα λατώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου και συζητάμε ότι είναι σημαντικό να βάλουμε ένα όριο, ότι η θερμοκρασία, η μέση θερμοκρασία της γης δεν θα αυξηθεί πέρα από 1,5 βαθμούς Κελσίου. Αυτές είναι πολιτικές και στρατηγικές οι οποίες είναι μακροπρόθεσμες. Αυτές προσπαθούν να αποφύγουμε την ολική καταστροφή του πλανήτη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή έχουμε 400 και ppm διοξείδιο του άνθρακα. Πριν την βιομηχανική επανάσταση είχαμε 240, το 1950-60 είχαμε 280. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε παγκοσμίως αυτή τη στιγμή είναι να διατηρήσουμε τα επίπεδα λιγότερο από τα 600 ppm, διότι αν αρχίσουμε να ανεβαίνουμε εκεί πάνω, θα έχουμε τεράστιες καταστροφές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εάν λιώσουν όλα τα πάγια της Γρυλανδίας, αυτό θα προκαλέσει η κίνηση των υδάτων στο Ατλαντικό ωκεανό να σταματήσει και αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο κλίμα, γιατί θα ξεκαθεί όλη η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν αυτούς που σκέφτονται και βλέπουν μακριά. Για μας εδώ πέρα, στην Κρήτη και στην Ελλάδα, αυτές οι πολιτικές είναι σημαντικές, αλλά αυτό που για μας μας ενδιαφέρει είναι τι γίνεται το αύριο. Παραδείγματος χάρη, αν σταματήσουμε σήμερα τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, θα πάρει 100 με 200 χρόνια για να επανέλθουμε στα επίπεδα του 1970. Και αν το πετύχουμε αυτό, δεν ξέρουμε πόσο θα πάρει να γυρίσουμε στις κλιματικές συνθήκες του 1980. Ίσως πάρει 200-300 χρόνια, ίσως ποτέ δεν θα επανέλθουν οι παγετώνες. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Τα γεγονότα, η επιτάχυση, η κλιματική αλλαγή έχει επιταχυνθεί περισσότερο από ό,τι περιμέναμε και ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία θα πρέπει να αρχίσουν σήμερα.